Θέλω με λίγα λόγια και πολλές πράξεις να εργαζόμαστε όλοι για να έρθει η ανάπτυξη μέσα από τις επιχειρήσεις. Κάνουμε λοιπόν παρεμβάσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων κάθε είδους, στο κόστος λειτουργίας τους και στις σχέσεις τους με την πολιτεία. Η χώρα μας γίνεται πιο φιλική στις επενδύσεις, στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σήμερα παρουσιάζουμε μια σημαντική τέτοια αναπτυξιακή μεταρρύθμιση. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και απλοποιούμε τις διαδικασίες ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης. Για πρώτη φορά αναθεωρούμε συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο. Η μεταρρύθμιση αφορά κάθε τύπο άδειας για κάθε τύπο επιχείρησης, από ένα μικρό συνοικιακό κατάστημα μέχρι ένα μεγάλο εργοστάσιο. Σήμερα τι ισχύει? Όλες οι δραστηριότητες χρειάζονται άδεια από το κράτος πλην εξαιρέσεων. Με το νέο πλαίσιο αλλάζουμε σελίδα. Και τι λέμε? Όλες οι δραστηριότητες επιτρέπονται πριν λίγων εξαιρέσεων που χρειάζονται άδεια. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τη συνεργασία 8 διαφορετικών Υπουργείων και βεβαίως με τη βοήθεια της πληροφορικής, προχωρούμε σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν την εικόνα σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις. Η νομοθεσία που δουλέψαμε εισάγει 4 βασικές τομές. Πρώτον, υπεύθυνη δήλωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση για να ξεκινήσει κάποιος την επιχείρησή του, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη. Σε λίγες περιπτώσεις, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, παραδείγματος χάρη προστασία του περιβάλλοντος, θα χρειάζεται και ειδική έγκριση λειτουργίας από τις αρχές. Δεύτερον, οι έλεγχοι μεταφέρονται όχι στην παροχή της άδειας, αλλά στη λειτουργία της επιχείρησης. Στο εξής, δεν θα εξετάζουμε χαρτιά κατά την ίδρυση της επιχείρησης, αλλά θα εξετάζουμε και θα λειτουργούμε, θα εξετάζουμε τις εγκαταστάσεις οι οποίες δουλεύουν, τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Θέτουμε σύγχρονες λοιπόν προδιαγραφές και πρότυπα λειτουργίας σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Τρίτον, πιστοποιημένοι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα διεξάγουν τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους. Σε πολλές περιπτώσεις, πιστοποιημένοι ελεγκτές θα ελέγχουν για λογαριασμό του κράτους, όπως για παράδειγμα γίνεται ήδη με τους μηχανικούς κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών ή με τα ιδιωτικά τακταίω. Και η κεντρική διοίκηση, όταν πρέπει, δεν θα ελέγχει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, αλλά θα ελέγχει τους ελεγκτές. Τέταρτον, δημιουργούμε ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Σε αυτόν τον ιστότοπο θα μπαίνει όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση για να ενημερωθεί για ό,τι απαιτείται. Ταυτόχρονα θα διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες, θα παρακολουθεί την πορεία των αιτήσεων και θα έχει διαθέσιμο το αδειοδοτικό, αν θέλετε, ιστορικό της επιχείρησής του. Έτσι ο στόχος είναι πλέον η αδειοδότηση στις περισσότερες περιπτώσεις να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και αυθημερών. Ο νόμος πλαίσιο μπαίνει σήμερα σε διαβούλευση, θα ψηφιστεί ως τις αρχές Απριλίου, προετοιμάζονται ήδη επιμέρους νόμοι και η δευτερογενής νομοθεσία από τα Υπουργεία, ώστε σε λίγους μήνες να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο. Γνωρίζω πως υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες σε σχέση με τη χωροταξία και με τις χρήσεις γης. Και για αυτές όμως επεξεργαζόμαστε λύσεις άμεσα. Μετά το νέο επενδυτικό νόμο, μετά το νόμο για ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας αγοράς και το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φορέα εξωστρέφειας, που αυτές τις μέρες, όπως ξέρετε, συζητείται στη Βουλή, ο νόμος πλαίσιο για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων είναι άλλος ένας πολύτιμος κρίκος στη μεγάλη μάχη που δίνουμε για την ανάκαμψη της οικονομίας. Αλλά θα έλεγα και για την καταπολέμηση της μάστιγας που λέγεται γραφειοκρατία.
αποποινικοποιούμε την επιχειρηματικότητα. Βελτιώνουμε το επενδυτικό περιβάλλον. Ενισχύουμε τη διαφάνεια. Μειώνουμε το κόστος ίδρυσης μιας επιχείρησης. Και η επιστροφή στην ανάπτυξη και καταπολέμηση της ανεργίας δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν γίνεται με ευχές, γίνεται με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Με έργα λοιπόν και όχι με ευχές. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, το ξαναλέω, είναι βασική προϋπόθεση για αυτό που λέγεται ανάπτυξη. Για αυτό που λέγεται απασχόληση, νέες θέσεις εργασίας. Και βάζουμε αυτά τα γερά τα θεμέλια, συνεχίζουμε την προσπάθεια γρήγορα και αποφασιστικά και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και αυτήν τη μάχη. Σας ευχαριστώ πολύ.